Ομιλία περί χαράς, αναστάσεως και περί ταπεινοφροσύνης έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Στάσεως ημέρα λαμπρυνθόμεν λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ο Χριστός μας εξίωσε και φέτος και αυτή τη χρονιά να εορτάσουμε αυτή τη μεγάλη και λαμπροφόρο ημέρα της Θείας Αναστάσεως του Χριστού μας. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Πάσχα ερμηνεύεται διάβαση του ανθρώπινου γένους έλαβε τη χάρη, την ευλογία του Θεού από τη γη να ανέβει στον ουρανό, να διαβεί δια του προσκαίρου θανάτου εις την αθάνατη ζωή. Ο Χριστός μας ελέησε άπειρα, μας λυπήθηκε και κατέβηκε στη γη μας για να μας αναβιβάσει εις τον ουρανό. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε το Άγιο Πάσχα. Όλοι το περιμένουμε με μεγάλη λαχτάρα για να νιώσουμε αυτή την ιδιαίτερη χαρά, να νιώσουμε το φως της Θείας Αναστάσεως στην ψυχή μας, να γευθούμε μικρόν από την απέραντη χαρά του αιωνίου Πάσχα, να γευθούμε να είδαμε λίγο φως από εκείνο που φωτίζει τον άλλον κόσμο, να νιώσουμε ελάχιστη χαρά από την αιώνια χαρά που νιώθουν επάνω εις των ουρανών οι ψυχές που αξιώθηκαν να σωθούν, που ήδη εορτάζουν το αιώνιο Πάσχα, το Πάσχα εκείνο που δεν έχει ποτέ τέλος. Για να αισθανθούμε, για να νιώσουμε πραγματικά το Πάσχα και για να δούμε αληθινά το φως της Θείας Αναστάσεως, πρέπει να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας από κάθε εμπαθή κίνηση. Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, λέγει ο ψαλμοδός. Εάν η καρδιά μας δεν έχει καθαριστεί
δεν έχει απαλλαγή. Από τον ατέσιον εγωισμό, από την υψηλόφρονα διάθεση, εάν δεν έχει ενικήσει, δεν έχει κατοικήσει μέσα στην καρδιά η ταπείνωση του Χριστού, το φως της Αναστάσεως δεν το βλέπει, δεν τον βλέπουν τα μάτια της ψυχής, δεν τον νιώθει η καρδιά. Ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο της καθάρσεως. Μάθετε από εμά ότι πράωσι και ταπεινώς την καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής μου. Εάν δεν ταπεινώσουμε το φρόνημα και αν δεν σκύψουμε το κεφάλι και αν δεν πιστέψουμε ακράδαντα ότι είμεθα ένα μηδενικό, και να πιστέψει ο καθένας μας ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος, είναι ο πιο αμαρτωλός, είναι αυτός που θα πάει στην κόλαση, δεν πρόκειται να νιώσει την ιδιαίτερη χαρά της Αγίας Αναστάσεως και να γιορτάσει μυστικά και απόρριτα μέσα στην καρδιά το Πάσχα του Χριστού. Πας υψηλοκάρδιος ακάθαρτος ενώπιον Κυρίου. Ταπεινής δε δίδωσε χάρη. Ο Θεός εισακούει την προσευχή του ταπεινού. Μόνον δια της ταπεινώσεως καθαρίζεται ιδιαίτερα η καρδιά. Κάθε αρετή, κάθε προσπάθεια, κάθε βία έχει σαν σκοπό την κάθαρση της καρδιάς. Η ταπείνωση δε είναι το πιο δραστικό φάρμακο. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη ο Χριστός. Κατέβηκε. Χαμήλωσε. Ταπεινώθηκε. Ήρθε κοντά μας σαν άνθρωπος. Αλλά ήταν θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος. Ο Χριστός έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Εμείς οι άνθρωποι και πρώτος εγώ δεν κλείνομαι τον αυχένα μας ενώπιον Κυρίου, δεν ταπεινώνομαι το φρόνημα. Μέσα μαζί το στοιχείο της υπερηφανίας. Παρότι αγωνιζόμεθα να ξεπεράσουμε αυτή την εμπάθεια, αλλά όμως εκεί που νομίζουμε ότι τώρα νιώθω ταπείνωση, μετά από λίγες στιγμές νιώθουμε και πάλι να φουντώνει η υπερηφάνεια, γιατί κάτι αισθανθήκαμε στην προσευχή
κάτι είπαμε καλό, κάτι κατορθώσαμε, να το κεντρί της υπερηφανίας, της καινοδοξίας, να μας κεντά και να μας φουσκώνει και να νιώθουμε ότι κάτι κατορθώσαμε. Ένας αδελφός ευάλετο απολογισμός υπερηφανίας και πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του λέει: γέροντα, νιώθω μέσα μου να φωντώνει αυτό το πνεύμα της υπερηφανίας ότι αγωνίζομαι, και αγωνιζόταν πράγματι ο αδελφός, και δεν μπορώ να το καταβάλω. Τι πρέπει να κάνω? Ο γέροντας το απαντά: παιδί μου, εσύ έκαμε στον ουρανό και τη γη? Όχι πάτερ, Θεός φυλάτησε. Και όμως αυτός που έκαμε τον ουρανό και τη γη, αυτός που δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων και της Άνω Βασιλείας, αυτός που με την προσταγή του έφερε στο είναι εκ του μηδενός το σύμπαν, είπε ότι είναι ταπεινός και πράος. Και εσύ υπερηφανεύεσαι, ο πυλός, ο χωικός, ο αμαρτωλός, ο εμπαθής, ο ελεημένος, πλούσια από το Θεό, φαντάζεσαι ότι κάτι κάνεις? Εκείνος έσκυψε και έπλυνε τους πόδας των μαθητών. Ο Χριστός υπέμεινε χλεβασμούς, ύβρις, ηρωνίες από ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, και τον βλέπουμε γυμνό επάνω στο σταυρό και να πεθαίνει για τη δική μας αγάπη. Αυτός που μπορούσε με το νεύμα του να επιστρέψει τα πάντα στο μηδέν, έγινε τόσο ταπεινός και δεν μίλησε, δεν άνοιξε το στόμα του. Και εμείς οι άνθρωποι σηκώνουμε το κεφάλι και πιστεύουμε ότι κάτι είμαστε. Ακούγοντας ο αδελφός όλες αυτές τις σοφές συμβουλές, ταπεινώθηκε και γύρισε στο κελάκι του πολύ ωφελημένος. Ο νους του ανθρώπου μολύνεται εύκολα και καθαρίζεται εύκολα. Η καρδιά δυσκόλως καθαρίζεται και δύσκολα μολύνεται. Η καρδιά είναι κατάφορτη από ρίζες εμπαθίας. Όλα τα πάθη είναι ριζωμένα σε αυτή την καρδιά. Γι' αυτό όλοι μας πονούμε όταν ο Θεός που θέλει την σωτηρία του ανθρώπου και δεν θέλει
και μισεί τον θάνατον της ψυχής του ανθρώπου, κάνει προσπάθειες κατά καιρούς με μία πνευματική τσιμπίδα και πιάνει μία-μία τις ρίζες των παθών και προσπαθεί να τις ξεριζώσει, ώστε η καρδιά απειλαγμένη από αυτή την έμπαθη κατάσταση να έρθει σε μια κατάσταση ελευθερίας, ώστε να νιώσει την χαρά της Αναστάσεως και να ειδεί με τα μάτια της τα πνευματικά το φως της Θείας Αναστάσεως. Οι πειρασμοί που μας σηκώνονται, είτε από τον διάβολο, είτε από αναμεταξύ μας, είτε από τον κόσμο που φέρνουμε μέσα μας, μας ξεσηκώνονται ενίοτε πειρασμοί, θλίψεις, στενοχώριες. Όλα αυτά είναι φάρμακα. Όλα στέλνονται και δίδονται από την πρόνοια του αγαθού Θεού μας για να αποκτήσουμε την χαμένη ψυχική μας υγεία, η υγεία της ψυχής, της καρδιάς, είναι η απάθεια, είναι η αγιώτης, είναι η πραγματική υγεία, είναι αυτή η υγεία η οποία θα συνεχίσει την ύπαρξή της και στον άλλον κόσμο. Πότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε εγωισμό? Όταν ένας αδελφός μας πετάει μία κουβέντα, ή όταν ο γέροντας, ο πνευματικός πατέρας, ο παιδευτής, ο εκπαιδευτής, αυτός που εκλείπει από το Θεό να κάνει αυτή την παιδεία προς απόκτηση της απαθίας, όταν αυτός ο άνθρωπος κάνει έναν έλεγχο, μία παρατήρηση και νιώσεις μέσα σου ταραχή, αναστάτωση, στενοχώρια, πίεση, αδημονία, θυμό, γνώρισε ανάλογα με την ταραχή, την γενική, γνώρισε το μέγεθος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος του εγωισμού που έχεις πέσει. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δέχεται τον λόγο, δέχεται τον έλεγχο, την παρατήρηση. Εάν δεν έχει την δύναμη να χαρεί μέσα του ότι αξιώθηκε να δεχθεί αυτό το φάρμακο, ή μάλλον να διαγνώσει κατά πόσον έχει εγωισμό ή όχι, τουλάχιστον να βρεθεί αγωνιζόμενος. Οι πατέρες της Κήτιος,
σε εκείνα τα ένδοξα χρόνια της μοναχικής δόξης, οι πατέρες, οι αδελφοί, σκεφτήκανε να πειράξουν τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, εάν έχει ταπείνωση, αν έχει πραότητα, και να δούνε σε ποιο βαθμό απαθίας έχει φτάσει. Εσκέφθησαν να τον πειράξουν, και κάποια μέρα του λένε: ο Αββάς Μωυσής είχε αξιωθεί της ιεροσύνης. Μόλις εισήλθε μέσα στο ιερό για να εντυθεί τα άμφια του, του λένε: τι γερεύεις εσύ εδώ μέσα, μελανόδερμε, μαύρε, εσύ δεν είσαι άξιος να αφήσει εδώ μέσα, αντέξω. Σιώπησε ο Αββάς Μωυσής και βγήκε από το ιερό. Μετά από λίγες μέρες του κάνουν και πάλι δεύτερη επίθεση. Στην πρώτη σιώπηση έπνιξε μέσα του την επανάσταση. Τη δεύτερη ένιωσε ελεύθερος και μάλιστα ύβριζε τον εαυτόν του και έλεγε: πράγματι είμαι μαύρος και στο σώμα και στο δέρμα και στην ψυχή, είμαι ανάξιος και της ιεροσύνης, δεν είμαι άξιος να μπαίνω εδώ μέσα. Καλά μου λένε οι πατέρες. Τον περιμένουν παραέξω οι πατέρες και του λένε: Αβά, δεν ταράχτηκες όταν σου είπαμε αυτό και αυτό? Ναι, πατέρες μου, την πρώτη φορά ταράχτηκα, αλλά κατέπνιξα την ταραχή και την επανάσταση. Τη δεύτερη φορά δεν υπήρχε επανάσταση, αλλά με βοήθησε ο Θεός και ένιωσα τέλεια ηρεμία και κατηγόρησε τον εαυτό μου και τον βρήκα πράγματι ότι είναι όπως ακριβώς μου είπατε. Και λένε οι πατέρες, η πρώτη περίπτωση είναι, λέγεται αοργησία, και η δεύτερη πραότης. Όταν βλέπουμε σε μια τέτοια περίπτωση μέσα μας να επαναστατεί η ψυχή, η καρδιά, πρέπει να καταλάβουμε πια ότι έχουμε εγωισμό. Όχι απλώς να τον καταλάβουμε, αλλά να καταβάλουμε προσπάθεια δια της προσευχής, δια της αιτήσεως προς τον Θεό, να πάρουμε δύναμη να τον αντιμετωπίσουμε τον εγωισμό, να καταπνίξουμε την επανάσταση της υπερηφανίας με πρότυπο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό μας. Μάθε ταπεινό ότι πράος είναι και ταπεινός την καρδιά. Και όταν βλέπουμε την επανάσταση του εγωισμού, την οργή του εγωισμού, τους παράλογους λογισμούς, τότε πρέπει να μετέλθουμε την αυτομεθυσία, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Προς τι η ταραχή, προς τι οι λογισμοί, τι φανερώνει
ο θυμός και η οργή και οι λογισμοί, εγωισμό, ώστε θηρίο απέσιο μέσα μου κατοικείς και πότε θα σε σκοτώσω. Πότε θα αναλάβω τον πραγματικό αγώνα, ότι θα πάρω την μάχαιρα του Πνεύματος, το ρήμα του Θεού, το παράδειγμα του Θεού, και να θανατώσω αυτό το φοβερό θηρίο, αυτό το θηρίο την ώρα του θανάτου. Θα το βρούμε μπροστά μας, θα το ειδούμε διαμέσου της συνειδήσεως, να μας κάνει τον έλεγχο ότι δεν αγωνιστήκαμε όσον έπρεπε, στον καιρό τον κατάλληλο, στον καιρό που εκαλούμεθα να παλέψουμε με αυτό το θηρίο και να το σκοτώσουμε. Ο απέσιος εγωισμός είναι αυτός που μας δημιουργεί όλα τα κακά στη ζωή μας. Ας κάνουμε μία έρευνα και θα δούμε ότι σε όλες τις εκδηλώσεις μας, στο βάθος, στην αρχή, στο κίνητρο, θα δούμε τον εγωισμό. Ας κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, ας το ρίξουμε χαμηλά, ας γνωρίσουμε ότι είμεθα πυλός, χώμα, τίποτε περισσότερο. Το χώμα και τον πυλό τον πατούν οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκ του πυλού. Ο Θεός είναι θεία φύσης και έγινε τόσο ταπεινός. Εμείς ταπεινοί κατά φύση σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Όταν δεν μας προτιμούν σε κάτι, βλέπουμε μέσα μας το θηρίο να επαναστατεί. Γιατί? Και αρχίζει μία αλυσίδα από γιατί. Γιατί εγώ, αυτό το εγώ, πρέπει να στραγγαλιστεί. Ο μοναχισμός είναι πλούσιος σε δύναμη στραγγαλισμού. Αρκεί αυτή τη δύναμη να την πάρουμε στα χέρια μας και να κάνουμε αυτή τη μεγάλη δια του Θεού μας νίκη. Η νίκη θα είναι αιώνια. Οι ταπεινοί θα ειδούν το Θεό στον άλλον κόσμο. Κάθε υπερήφανος θα αποκλειστεί της βασιλείας των ουρανών. Και στο λογοθέσιο που θα γίνει θα ερωτηθεί εάν ένιωθε τον εγωισμό, αν τον έβλεπε, και μετά θα συνεχίσει η ερώτηση εάν αγωνίστηκε καλώς, εάν ακολούθησε τη γραμμή και την οθυσία προς την ταπείνωση. Παρότι την ώρα που βαλόμεθα από επανάσταση, παρότι βλέπουμε το θηρίο μέσα μας, δεν θέλουμε να το πνίξουμε. Πολλές φορές εθελοτυφλούμε μόνοι μας, κάνουμε πως δεν βλέπουμε, κάνουμε στραβά μάτια, μα είναι εγωισμός.
Γιατί παιδί μου δεν κάνεις τον αγώνα που χρειάζεται? Τη ζωή δεν την έχουμε στα χέρια. Από στιγμή σε στιγμή ενδεχομένως να την χάσουμε. Να κλειστεί το πανηγύρι που εμπορεύεται κανείς την βασιλεία των ουρανών. Και μετά, με τα θάνατο, με το πλήσιμο των ματιών μας, θα γνωρίσουμε το τι μας κατέστρεψε ο εγωισμός, αλλά δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Θα ζητήσουμε να επιστρέψουμε. Θα ζητήσουμε ένα λεπτό από τα πολλά χρόνια που ζήσαμε, ένα λεπτό για να πούμε δυο λόγια μετανοία και αναγνωρίσεως της ήττας προς συγγνώμη, και το λεπτό αυτό δεν θα μας δοθεί. Και τότε γράψει αλίμονο. Δεν έχουμε γνωρίσει στην πράξη, δεν έχουμε νιώσει στην καρδιά, δεν έχουμε νιώσει στην καρδιά την αίσθηση του θανάτου, δεν έχουμε νιώσει το τι θα αισθανθεί η ψυχή όταν θα αναβαίνει προς τον ουρανό. Δεν έχουμε νιώσει τους λογισμούς εκείνους που θα έχουμε όταν θα περνούμε τα εναέρια τέλος. Δεν μας έχουν έρθει λογισμοί από το Θεό με αίσθηση πως θα νιώθει τότε όταν θα πιστέψει ακράδαντα πως δεν επιστρέφει ξανά στη ζωή της γης, αλλά μπαίνει, οδηγείται στην αιωνιότητα, ότι τέλος δεν θα έχει εκείνη η ζωή, και σε περίπτωση αποτυχίας πως θα ζήσει αιώνια στην κόλαση, πως θα συντροφεύεται με τους δαίμονες, πως δεν θα δει ποτέ φως, και ότι δεν θα γνωρίσει, δεν θα δει ποτέ το Θεό. Και στη συνέχεια θα έχει την αίσθηση και τη συνείδηση ότι οι αδελφοί του όλοι βρίσκονται στον ουρανό, γιορτάζουν το αιώνιο Πάσχα, βρίσκονται μέσα στην δόξα του Θεού, είναι ντυμένοι μέσα στα ολόλευκα, στα ολόλευκα της ψυχής που θα χαρίσει ο Θεός στις ψυχές που θα ενδυθούν το ένδυμα του γάμου. Ότι θα νιώθει ότι οι ψυχές των αδελφών κάνουν τους γάμους
μετά του νηφίου ότι βρίσκονται μέσα στη μία στην Παστάδα την Ουράνιο και ποτέ αυτή η ζωή η ολόκληρη δεν θα λήξει. Αυτά τα πράγματα, αυτές τις σκέψεις, αυτά τα αισθήματα δεν τα έχουμε γνωρίσει και κατά κάποιο τρόπο ψυχικά είναι θα τυφλή η καρδιά μας, σαν να είναι νεκρωμένη πνευματικώς και δεν νιώθει. Μερικές φορές ένιωσα αυτή την κατάσταση και δεν την ένιωσα στην προσευχή, αλλά κοιμόμουνα και στο ενδιάμεσο ξύπνησα και ο νους μου ήτανε όχι πεντακάθαρος αλλά κάτι πάρα πολύ περισσότερο. Και κανείς όταν ξυπνάει στο ενδιάμεσο του ύπνου του είναι σκοτισμένος και θολωμένος στο μυαλό, αυτό δεν συνέβαινε σε μένα. Ήμουνα σε μία κατάσταση νου και καρδιάς που ένιωθα ότι πράγματι ότι έχω φύγει από τη ζωή και ότι μπαίνω στην αιωνιότητα. Η αίσθηση της αβεβαιότητος, τι θα γίνει τώρα, πώς θα ειδώ τον κριτή σε περίπτωση αποτυχίας και κολάσεως, τι γίνεται, αιώνια. Τότε αισθανόμουν πραγματικά την αναχώρηση, την αίσθηση του κριτού, της κολάσεως, της αιωνιότητος και ήταν κάτι που δεν μπορώ με λόγια να σας το εκφράσω. Και σκεπτόμουν ύστερα την ημέρα και λέω, ώστε αυτά θα συμβούν στην ψυχή μου όταν κλείσω τα μάτια μου, τι πρέπει να κάνω τώρα? Εάν ζωντανός είχα αυτή την φοβερή και ανέκφραστη αίσθηση αυτών των πραγμάτων, αυτής της πραγματικότητος και αληθείας, τι θα γίνει όταν όντως από φάση Θεού βρεθώ εκτός σώματος? Όλα αυτά φανερώνουν πόσον έχουμε κλειστά τα μάτια της ψυχής μας και δεν νιώθουμε, όχι ότι δεν πιστεύουμε, στη θεωρία τα πιάνουμε όλα αυτά, αλλά η καρδιά μένει αμέτωχη. Γιατί είναι αμέτωχη? Γιατί δεν έχει, αν όχι ολοκληρωτικά, αλλά εν μέρη δεν έχει καθαριστεί. Γι' αυτό και δεν αισθάνεται. Δεν έγινε ο κόπος. Δεν έγινε η υπομονή στον πόνο. Πάνω στη θεραπεία του εγωισμού.
Η καρδιά δεν πόνεσε, δεν υπέμενε το ξερίζωμα της ρίζας του εγωισμού. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει απαραίτητος να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε, να ειδούμε τον εγωισμό μέσα μας και να πάρουμε θέση, να δώσουμε μάχη. Όταν μας γίνεται ο έλεγχος, όταν μας γίνονται οι παρατηρήσεις, να αυτομεμφωμεθα τον εαυτό μας, να τον κατηγορούμε, να τον μαστίζουμε, να τον χτυπάμε, να ρίχνουμε την ευθύνη επάνω μας, να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που μας έκαμε τον έλεγχο και τον καυτηριασμό, να ευγνωμονούμε το Θεό που κάμε αυτή την προσπάθεια της καθάρσεως, και κάνοντας αυτόν τον αγώνα σιγά σιγά, χάρη του Θεού, θα απαλλασσόμεθα, θα γλιτώνουμε, θα ελευθερώνεται η καρδιά, θα ξεριζώνονται οι ρίζες της εμπαθίας και θα έρθουμε στη θέση και στην κατάσταση να νιώσουμε τόσο την ψυχική υγεία, να νιώσουμε με αίσθηση αυτά που έχουν σχέση με τον άλλον κόσμο, και τότε θα μπορέσουμε να δούμε το φως της Θείας Αναστάσεως. Αυτό το φως υπάρχει. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Το λέμε αυτό, το ομολογούμε, αλλά το νιώθουμε? Το βλέπουμε? Όχι. Εγώ προσωπικά όχι. Τότε όμως θα το δούμε όταν αξιοθούμε της καθάρσεως. Να κάνουμε αγώνα κατά το εγωισμό, οπλισμένοι με την προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, να μην σταματά, ή δυνατόν νύχτα μέρα. Το σώμα, όταν απουσιάζει ψυχή, βρωμάει, σκουλικιάζει, σαπίζει, γίνεται εστία μολύνσεως. Όταν απουσιάζει η προσευχή από την ψυχή, η ψυχή υπομένει τα ίδια πράγματα. Πάντα να έχουμε τώρα προφθαλμό μας το πώς να χτυπήσουμε, να σκοτώσουμε αυτό το θηρίο που είναι μέσα μας, τον εγωισμό. Και στη συνέχεια να προσευχόμεθα, να ευωδιάζουμε το ναόν του Θεού που είναι η καρδιά, η ψυχή του ανθρώπου και αυτό το σώμα. Και εν το σώματι και εν το πνεύματι να δοξάσουμε το
τον Άγιο Θεό. Χρειάζεται αγώνα. Και τον πρώτον αγώνα και τον κύριο αγώνα πρέπει να τον κάνουμε εμείς πρώτον υπεύθυνοι. Εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Και στη συνέχεια οι ακολουθούντες να αγωνίζονται ώστε όλοι μαζί, όλοι οι αδελφότης, να αξιωθούμε να γιορτάσουμε στον άλλον κόσμο, στην αιώνια ζωή, στην Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στο απρόσιτο φως μέσα στο υπέρλαμπρο φως να γιορτάσουμε αιώνια και ατελέφθητα το Πάσχα της σωτηρίας μας, το Πάσχα που μας αξίωσε να αποφύγουμε, να γλιτώσουμε από την κόλαση. Όχι να γλιτώσουμε μόνο, αλλά και να ζήσουμε μέσα στην άπειρη χαρά του Θεού, εκεί όπου οι άγγελοι περιπολεύουν, υμνολογούν και παρίστανται. Εις τον εν τριάδι Θεόν και να πέμπουν δοξολογίες και ύμνος ατελέφθητα και αιώνια. Αμήν. Χριστός.